Καλωσορίζουμε όλους εσάς όπου και αν βρίσκεστε στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι ο τελευταίος αγώνας του Euro 2020. Ένα τουρνουά που για άλλη μια φορά μεταμορφώθηκε με αλλαγές στα προκριματικά και με συνδιοργάνωση πολλών κρατών, δίχως να υπάρχει μία μόνο διοργανώτρια χώρα. Είμαι σίγουρος πως με το σφύριγμα της λήξης θα αρχίσει και η αποτίμηση της επιτυχίας ή μη αυτών των καινοτομιών. Ένα πράγμα δεν αλλάζει ποτέ και αυτό είναι η αγάπη του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε να απολαύσουμε όλοι τον τελικό και ας κερδίσει ο καλύτερος. Υπέροχη η θέα από το εσωτερικό του Wembley. Και ανεξάρτητα από τον αγώνα που παρακολουθείς, η αίσθηση είναι πάντα ξεχωριστή. Και τώρα όλοι όρθιοι για τον εθνικό ύμνο της Ολλανδίας. Τι λέτε να μας περιμένει σε αυτό τον τελικό? Ας ελπίσουμε να έχουμε έναν διασκεδαστικό τελικό με ανατροπές. Τα νεύρα όμως και η ένταση συχνά έχουν τον πρώτο λόγο στην τέτοια μάτς, οπότε το θέαμα πάει περίπατο. Μπάλα στον Ντεπάι. Ντεπάι βγάζει την μπάλα δεξιά. Τον έστειλε αδιάβαστο. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Κάνει έξυπνη κίνηση, δίνοντας ύψος στην μπάλα. Να και το σουτ τώρα. Καλή η έμπνευσή του, αλλά δεν του βγήκε. Μάλλον πήγε να πιάσει στον ύπνο τον πορτιέρο, αλλά προφανώς δεν του βγήκε όπως το σκέφτηκε. Στρούτμαν θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Βάιναλντουμ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Δοκιμάζει σουτ. Δεν ανησύχησε κανέναν με αυτό το σουτ. Το αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτό που έκανε. Με δύο αντιπάλους πάνω του, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Έτοιμος για το σουτ. Αστόχησε στο σουτ. Σε μαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα εξαπολύσει το σουτ. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Καλή προσπάθεια και δύναμη, αλλά το σουτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις. Βάιναλντουμ. Ενεργεί σωστά εδώ, καθαρίζοντας τη φάση. Βγάζει, πιάνει ένα σουτ. Λέτε να είναι αυτό το γκολ που θα τους οδηγήσει στη δόξα. Έπεσαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα.
κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο, αλλά πάρα πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Όταν σκοράρεις πρώτος, κόβεις τα πόδια των αντιπάλων σου. Φανταστείτε σήμερα τι ειδικό βάρος αποκτά αυτό το γκολ. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Και ναι, τον βρήκε. Πάει για τον γκολ. Παραλίγο, ήταν θέμα χειριστών. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν το πολύ σκέφτεται για να σουτάρει. Και πιστεύω πολύ καλά κάνει όταν έχει και το χώρο και το χρόνο για να το επιχειρήσει. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Βάιναλντουμ παίρνει την μπάλα με προβολή την κατάλληλη στιγμή. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Αλλαγή παιχνιδιού. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Καταλήγει σε πλάγι. Στρούτμαν. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Ταουλάν Τσάκα. Στρούτμαν. Και πάει. Στρούτμαν τη στέλνει προς τη μεγάλη περιοχή. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Μάλλον υπήρξαν πολλά σώματα στην περιοχή, οπότε δύσκολο να γίνει κάποιο σουτ με αξιώσεις από εκεί. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Πάει να δούμε. Βάιναλντουμ. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Θα πρέπει να τολμήσουν πιο συχνά σουτ σαν κι αυτό. Όπως ξέρουμε άλλωστε, ο τολμών νικά. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Ψάχνει για συμπέ... Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση offside. Και με αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Μπορούμε να πούμε πως ήταν για γερά νέος. Δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να πει. Αυτά ήταν τα πρώτα 45 λεπτά του τελικού. Τι συμπεράσματα βγάζεις ως τώρα? Εντάξει, είναι φυσικό όταν πηγαίνεις στα αποδυτήρια και έχεις το προβάδισμα στο σκορ, έχεις και το ψυχολογικό αβαντάζ. Αλλά βέβαια αυτό δεν φτάνει. Θα πρέπει στο δεύτερο μέρος να έχεις το βλέμμα του τίγρη, ας πούμε, για να καθαρίσεις το παιχνίδι μια και καλή. Η Αλβανία θα πάει στα αποδυτήρια με μικρό αβαντάζ. Πάντως σίγουρα δεν το πετάς και στα σκουπίδια. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμή. Ωραίο σου. Το δοκάρι φράζει τον δρόμο. Στρούτμαν. Βίργκιν Βαντάικ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βίργκιν Βαντάικ. Την διώχνει μακριά.
Αλλαγή παιχνιδιού. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει. Έτοιμος ο σουτάρι. Μπράβο του! Δεν ήταν εύκολη απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Βίρκιν Βαντάικ. Κάνει τη μακρινή παλιά. Και συνεχίζει, ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Ο Βαϊνάλντου με την μπάλα. Συνέχεια με πλάγιο. Προφανώς είναι φάουλ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Έρχεται το σούτ. Απογοητευτικά έξω η μπάλα. Έκανε φοβερό σούτ από πολύ μακρινή απόσταση. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Τη στέλνει μακριά. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Καλού κακού, καθαρίζει που πάση. Ίσως να είναι η μεγάλη τους ευκαιρία αυτή. Θα την αρπάξουν από τα μαλλιά. Υπέροχη προσπάθεια. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν το πολύ σκέφτεται για να σουτάρει και πιστεύω πολύ καλά κάνει όταν έχει και το χώρο και το χρόνο για να το επιχειρήσει. Στρούτμαν. Βαντάικ. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Τώρα έχουμε αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Μήπως είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλάζει παιχνίδι. Αλλαγή παιχνιδιού. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πιέζουν για άλλο ένα γκολ, έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Τελικά, όλα δείχνουν πως το outsider θα πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη σήμερα. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και κάνει το σούτ. Καταλήγει στα δίκτυα. Ζούμε στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής μαγείας. Λέω να αρχίζουν να τους κάνουν.
Με ένα υπέροχο σου κλόμπα. Είναι ο μοναδικός παίκτης στο γήπεδο που μπορούσε να το κάνει. Ο τραυματοφύλακας τα έχασε. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Κατά πάσα πιθανότητα σφράγισαν τη νίκη τους τώρα. Ταουλάν Τσάκα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Τη στέλνει μακριά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Μπαμπέλ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ο διαιτητής φυρίζει. Η Ευρώπη είναι δική τους. Κέρδισαν με την αξία τους τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και δικαιούνται 100% τον τίτλο του πρωταθλητή. Και ναι, έφτασε η ώρα για την ανταμοιβή των παιχτών για όλη την πορεία. Επίσης, συγχαρητήρια και στον προπονητή που έκανε πράγματα και θάματα. Αλλά και στους οπαδούς που ακολούθησαν την ομάδα. Και στα εύκολα και στα δύσκολα.